στο όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Αμήν. Βασιλεύς ο Ζωράνη, παράκλητε το πνεύμα της αληθείας, ο Παναθού παρών και τα πάντα πυρών, εισαρός των αγαθών και ζωής υπουργός, εφέτος κίνος των ζωνιμή και κατάρτος των εμάς, ο πάσης κινήτως, εσώς των αγαθέντας ψυχάς αμών. Αμήν. Να καθίσουμε. Πολλά πράγματα επαναλαμβάνονται από τα ανθρώπινα που ζούμε και από τα θεία, τα οποία και αυτά ζούμε. Αν τα ανθρώπινα επαναλαμβανόμενα στηρίζουν τη ζωή του ανθρώπου, τα θεία που δεν είναι πρόσχερα σαν τα ανθρώπινα, όταν επαναλαμβάνονται, δεν είναι ασυγκρίτως προτιμότερο, που στηρίζουν αιώνια τη ζωή, την αιώνια ζωή στον άνθρωπο μέσα. Ο ιερός και Άγιος Πατήρ Χρυσόστομος λέγει «Με χρυσότου στερεώσω», το λέει αλλιώς, «εμπεδώσω», εμείς το λέμε, το καταλάβουμε, «στερεώσω», «στην καρδιά σας μέσα, δια του κηρύγματος στην Βασιλεία του Θεού, δεν θα σταματήσω να επαναλαμβάνω, να λέω ορισμένα πράγματα επαναληπτικώς». Στη ζωή μας αυτή, γεγονότα έρχονται και γεγονότα φεύγουν. Δεν είναι γεγονότα που έρχονται τα ανθρώπινα, φεύγουν. Αλλά από αυτά πέφτουν μέσα στη λύθη, μέσα στον ωκεανό της λησμονιάς και ξεχνιόνται. Και καλά κάνουν. Δεν χρειάζονται. Αλλά μας αφήνουν νοπά, πολύ νοπά, πάρα πολύ νοπά τα στίγματα μέσα στην ψυχή μας. Και είναι ανάγκη να μένουν μέσα στην ψυχή μας για να μας την αφυπνίζουν. Άλλα γεγονότα είναι μικρά, άλλα είναι μεγάλα. Και άλλα από τα μεγάλα είναι και θεία που σηματοδοτούν ζωή αιώνια. Από τα γεγονότα τα θεϊκά δείχνουν την αιώνια ζωή. Ο Χριστός γεννήθηκε επί της γης, γεγονός ανεπανάληπτο, σαν άνθρωπος. Ήρθε στον κόσμο, χαρακτηρίστηκε ως, όπως και είναι, θείο πρόσωπο. Ο μέγας με κεφαλαία γράμματα διδάσκαλος επί της γης. Από το στόμα του κρεμόντουσαν ακροατές. Δεν ελάλησε, γράφει ο Ιερός Ευαγγελιστής, κανένας άνθρωπος
διδάσκαλος, όπως ο Ιησούς Χριστός. Και δεν το είπαν οι μαθητά του, το είπαν οι εχθροί του. Πηγαίνετε να ακούσετε τι θα πει και από τις διδαχές του βρέστε κάτι, να το φέρετε εδώ για να το σταυρώσουμε, να το κρεμάσουμε. Πήγαμε, ακούσαμε, αλλά ουδέποτε ελάλησε ένα άνθρωπος, ως ούτως ο άνθρωπος, ο ανεπανάληπτος διδάσκαλος. Φέρω στη μνήμη μου ένα κομματάκι από το βίο του Αγίου Παϊσίου. Ένας φίλος του αδελφού του Αγίου Παϊσίου λέει: άστον εσύ τον αδελφό σου, θα τον παραλάβω εγώ. Θα στον κάνω να αλλάξει μυαλά, να μην διαβάζει το Ευγείο Αγίου, την προσευχή, να κάνει τίποτα. Και το παραλαμβάνει και του αναπτύσσει τη θεωρία της εξαλείψεως του Δαρβίνου. Όσο για τον Χριστό, αλήθεια ήταν ένας άνθρωπος δίκαιος. Σαν γι' αυτό, ναι, δεν βρέθηκε άνθρωπος στη γη, του είπε. Αυτός που ήταν ο παδός της θεωρίας του Δαρβίνου. Τον κλώνησε κάποια στιγμή τον Άγιο που ήταν 15 χρόνια τότε που το είπε. Αλλά άφησε να κυριαρχήσουν, λέει, οι λογισμοί, οι καλοί. Και όχι μαύρη και απέση, είπε, εφόσον ήταν ο καλύτερος άνθρωπος στη γη που πέρασε και ήταν ο πιο δίκαιος που υπάρχει. Δεν αξίζει άλλα για αυτό το δίκαιο άνθρωπο να δώσω και τη ζωή μου. Τότε είδε τον Κύριο της δόξης από ηλικίας 15 χρόνων. Τον Κύριο της δόξης και το στήριξε. Ουδέποτε ελάλησε άνθρωπος σαν τον διδάσκαλο που γεννήθηκε από την Αγία Πάρθενο, Κύριο Ιησού Χριστό. Ούτε θα λαλήσει ποτέ. Και αυτά που λάλησε είναι όλα καταγεγραμμένα. Διδάσκαλος ο Κύριος. Ο έρχομός του δεν είχε προηγούμενο, αλλά ούτε όχι και επόμενο. Είναι το πρόσωπο το ιστορικό ο Κύριος. Το μοναδικό πρόσωπο που χώρεσε την ιστορία στα δύο. Προ Χριστού, μετά Χριστού. Όλα τα γεγονότα, τα ανθρώπινα, τα ιστορικά έρχονται γύρω από το πρόσωπο του Κυρίου. Δεν υπάρχει άλλο πρόσωπο. Ούτε μετά Μωάμεθ, ούτε προ Μωάμεθ. Ούτε μετά Βούδα, ούτε προ Βούδα. Μετά Χριστόν, προ Χριστού, τα γεγονότα όλα. Δεν είναι τυχαίο γεγονός. Μιλάει η ιστορία. Θέλουν, δεν θέλουν οι άθεοι. Μιλάει η ιστορία. Και θα μιλάει όσο υπάρχει αυτή η κτήση. Ο Κύριος μίλησε σαν δάσκαλος. Κήρυξε. Όχι μόνο λόγο, αλλά και έργο. Θεμελίωσε τη διδασκαλία του. Τη θεμελίωσε τη διδασκαλία του. Και μάλιστα με τη θυσία του. Το σταυρικό του θάνατο. Με το σταυρικό του θάνατο. Δεν κατέβηκε ο Κύριος και έγινε άνθρωπος
για κανένα άλλο λόγο. Εκεί μου κάνει τεράστια εντύπωση, κάθομαι και κολλάω με το μυαλό μου. Και λέω, άραγε, γιατί δεν καταλαβαίνω. Ολόκληρος Θεός που δεν χωράει στο σύμπαν, έγινε άνθρωπος για να σώσει τον άνθρωπο, εμένα, εσένα, τον άλλον. Χώρασε το, κατάλαβα το, δεν το πιάνει το μυαλό μου. Δηλαδή, τόση μεγάλη αξία έχει άνθρωπος, ώστε να χρειαστεί να γίνει όμοιος ο Θεός με τον άνθρωπο πάνω στη γη, για να ενώσει τα πουράνια με τα πύλια. Του λέει ο Απόστολος Παύλος. Λέει, αυτός είναι που συγγύνωσε τα επίγεια με τα ουράνια. Το αίμα του αυτού, με το δικό του αίμα, με την προσωπική θυσία. Σημειώνει ο ημινογράφος, ερχόμενος ο Κύριος προς το εκούσιον πάθος. Στο εκούσιο πάθος. Όχι, δεν ήρθε χωρίς τη θέλησή του, αλλά με τη δική του θέληση, για να σώσει τον άνθρωπο, να τον επαναπατρίσει. Ο άνθρωπος έφυγε εκούσια από τον Παράδεισο, που ήταν, φτιάχτηκε για αυτή την πατρίδα, την αιώνια, από τον Θεό, έφυγε μόνος, το εκούσιο. Δεν τον έβγαλε ο διάβολος με το ζόρι, όχι. Αλλά είπε, ναι, θέλω εγώ να βγω και βγαίνω. Εκπατρίστηκε, έγινε μετανάστης και βρίσκεται εδώ στη γη. Η πατρίδα του είναι ψηλά. Από εκεί έπεσε. Είναι απόδημος του Παραδείσου ο άνθρωπος. Έχει φύγει από το Δήμο που άρχοντας είναι η Αγία Τριάδα. Και βρίσκεται εδώ, στη γη, που όπως γράφει ο Απόστολος Παύλος, εξουσιάζει ο άρχον του αέρος, άρχοντας του κόσμου τούτου, που κυβερνάει στο Κρίστον τον κόσμο αυτό. Είμαστε εκπατρισμένοι, διωγμένοι από τον Παράδεισο. Δεν μας έδειξε η αγάπη του Θεού προς Θεού. Βγήκαμε από το Παράδεισο. Φάγαμε από το ξύλο το χλωρό της ζωής και για να μπούμε μέσα πρέπει να φάμε το ξύλο το ξερό, το σταυρό του Κυρίου. Από αυτό το ξύλο πρέπει να γευτούμε. Είναι ο εκπατρισμός, είναι θάνατος. Δηλαδή το ότι βγήκαμε από τον Παράδεισο, εισήλθαμε στον Άδη, στον κόσμο αυτό, λέει ο Δαβίδ, ελάκο κατωτάτω. Όταν λέει, ελά, από ψηλά που ήσουν, που είμαστε στον Παράδεισο, και μας είχε αγκαλιά ο Θεός, στο φως η λάμψη, στην αγάπη, την τελή αγάπη, που δεν τη γνωρίζουμε, γι' αυτό ταλαιπωρούμεθα. Από αυτή λοιπόν τη ζωή της αιωνίας αγάπης, του φωτός, βρισκόμαστε εδώ, ταλαιπωρία, αδικία, θάνατο και ούτω καθεξής. Στο βασίλειο που κυρίαρχος
σε ένα μεγάλο ποσοστό ανθρωπότητας είναι ο εσφόρος. Είπα σε ένα μεγάλο ποσοστό, γιατί ο Κύριος μας έδωσε τα μέτρα. Να πούμε ότι μεγάλο ποσοστό του εσφόρου χαρακτήρισε το ποιμιό του είναι μικρό. Θα έγινε μεγάλο. Και αυτό μη φοβού το μικρό ποιμιό. Δεν ήρθε ο Κύριος ούτε με αεροπλάνο, ούτε με λιμουζίνα, ούτε με πλοίο τεραστίων διαστάσεων για να βρει εμάς τους μετανάστες. Όχι. Ουσία ήρθε επί της γης ως μετανάστης και εκείνος. Άφησε τους κόλπους του πατέρα. Είναι δυνατόν να καταλάβει, να καταλάβει εμείς το μετανάστη, αν δεν είμαστε πραγματικά και εμείς στην ουσία μετανάστες? Ο Κύριος έγινε μετανάστης. Άφησε το δήμο του ουρανού. Τον άφησε. Πήρε μέρος στη ζωή των μεταναστών ανθρώπων επί της γης. Έλυσε, επειδή και εκείνος μαζί με εμάς έπασχε. Έπασχε ο Σεζάν, δεν πάσχεις, δεν καταλαβαίνεις τον άλλο με τίποτα. Αν δεν πάσχεις, αν δεν πεινάς, αν δεν πονάς, αν δεν βρίσκεσαι δυσκολίες, όσο και να πεις καταλαβαίνω τον άλλο, κοροϊδεύεις. Πώς κοροϊδεύανε αυτοί που πήγανε στη Λέσβο? Έτσι είναι. Είναι δυνατόν να ζούμε στην κλειδί και την πολυτέλεια και να σου λέω σε βοηθάω? Δεν είναι δυνατόν. Ο Κύριος είπε κατεβαίνω, αφήνω τα ύψη, κατεβαίνω στο λάκκο το κατώτατο. Εκεί που υπάρχει ο πόνος, το βοντιτό, η φτώχεια, η ανέχεια, ξεθλινισμός, η ταπείνωση. Τα έζησε όλα αυτά. Αυτό και η Εκκλησία μας τον δείχνει. Το βλέπετε? Όχι εδώ, άμα δούμε την Αγία Πρόθεση, έχει τον Κύριο με τα χέρια σταυρωμένα, με την όχι όρθια, άκρα ταπείνωση. Μα μας δείχνει το σταυρό που είναι στο κέντρο. Υπέστη ταλαιπωρίας βάσανα. Αλλιώς δεν είχε το δικαίωμα να πει σας εξαγόρασα από τα χέρια του εσφόρου με λίτρο άλλο παρά με το αίμα μου. Αυτό λέει ο Ιμνογράφος. Εξηγόρασας ημάς το τιμίο σου αίματι. Μας εξαγόρασες Κύριε δίνοντας το δικό σου αίμα, που το προφητικά το είπε και ουσιαστικά βέβαια στο δείπνο του. Πίεται εξ αυτού, είναι το αίμα μου. Φάγεται, είναι το σώμα μου, για να γίνει μετά από λίγες μέρες η σταυρική θυσία, να δώσει τη ζωή του και να θυσιάσει το σώμα του και να προσφέρει το αίμα του. Χωρίς έργα ουσίας, χωρίς έργα που να πονάει αυτός που τα κάνει, η προσφορά δεν έχει καμία αξία. Πονάς, πονάω, σε καταλαβαίνω. Τελείωσε. Πεινάς, πεινάω, σε καταλαβαίνω. Νομίζω πως το ξαναπήγε το πράγμα. Μια φορά, μια γυναίκα έγινε χιόνι και από την πολυκατοικία που ήταν, είχε ανοίξει το μπαλκόνι και έκανε προσευχή στο χιόνι. Όταν ήρθε ο ιερωμένος τον οποίο διακονούσε, τι κάνεις εκεί? Λέει, παιδί μου,
Στις σκοπιές φυλάνε οι φαντάροι. Πέφτει χιόνι και παγώνουν. Και εγώ θα κάνω την προσευχή μου μέσα στη ζεστασιά. Στο χέρι πρέπει να την κάνω, να την ακούσει ο Κύριος. Θα γιορτάσουμε το Πάσχα, αλλά η Ελλάδα σταύρωση θα γιορτάζει, γιατί ο Χριστός ξανασταυρώνεται από συσσαγωγικά τα παιδιά της. Ξανασταυρώνεται από τα παιδιά της η Ελλάδα, από τα βαπτισμένα παιδιά της. Μέσα στην Κολυβήθρα, τα περισσότερα από αυτά στο όνομα της Αγίας Τριάδος, τα οποία απελάκτησαν, έφυγαν από τη μάνδρα του Κυρίου, από την Εκκλησία, απεδίμησαν σαν τον Άσο το γιο εις χώρα μακράν, απεδίμησαν από τη χώρα των ζώντων, όπως λέει η Γεωγραφή. Χώρα ζώντων είναι η Εκκλησία, χώρα ζώντων είναι η αγκαλιά του Κυρίου, χώρα ζώντων είναι εκεί που χτυπάει η καρδιά σαν την καρδιά του Χριστού. Οι πολλοί Έλληνες απελάκτησαν, στράφηκαν με τη ζωή εναντίον του Σταυρού του Κυρίου, εναντίον του ιδίου του Κυρίου. Και λέει ο Απόστολος Παύλος, κάθε κακό παράδειγμα αμαρτωλής ζωής είναι και μία σταύρωση του Κυρίου. Ανασταυρούντες αυτόν, τον ξανασταυρώνουμε τον Κύριο με τα δικά μας αμαρτωλά πάθη. Σταυρώνεται ο Κύριος. Μεγάλη εβδομάδα έρχεται. Μεγάλη εβδομάδα, όχι σε ώρες. Ώρες είναι ίδιες της εβδομάδας. Δηλαδή σημαίνει 155 ώρες, δεν ξέρω πόσο έχει εβδομάδα, τόσο έχει κάθε εβδομάδα. Δεν μιλάμε για ποσότητα ωρών και λέμε μεγάλη εβδομάδα, αλλά μιλάμε για γεγονότα που σηματοδοτούν το νόημα μεγάλη εβδομάδα. Ένα είναι το γεγονός. Σήμερον κρεμάται επί ξύλου. Θα το φωνάξει η Εκκλησία. Θα περάσει από την Εκκλησία λαός και λαός. Άραγε από το λαό που θα περάσει από έθιμο και θα δείχνει σημεία ποταμιού να μπαίνει μέσα στην Εκκλησία, πλήθος δηλαδή. Πόσοι από αυτούς θα αισθάνονται σεισμό μες στην ψυχή τους, όχι εκείνο το σεισμό που έκανε, να κουνιέται μέσα το είναι τους από το γεγονός ότι βλέπει τον Κύριο πάνω στο Σταυρό και να φωνάζει ο Κύριος επί του Σταυρού, για σένα σταυρώθηκα παιδί μου. Άραγε θα ανοίξουν τα αυτιά, τα ότα εκείνο που δεν ακούν. Λέγει η Αγία Γραφή ότι είπε ο Κύριος επί του Σταυρού, τετέλεστε,
και ο ήλιος λέει σκοτίνιασε και η γη εσύστη και τα μνημεία των νεκρών ανεώχθησαν. Σκοτίνιασε ο ήλιος. Αυτή τη στιγμή ο Άγιος Διονύσης Ρουπαγίτης είδε την ημέρα να γίνεται νύχτα και είπε «Η Θεός πάσχει» ή το παραμόλυται. Αρχιερέας ειδωλολατρών, αρχιμάγος. Βλέπετε, αυτό το γεγονός του σηματοδότησε ζωή, τον άλλαξε. Άλλαξε τα βήματά του από βήματα που τα μετρούσε ο Σατανάς ένα-ένα, έγιναν βήματα που πλησιάσαν τον Χριστό, τον Χριστό και θυσιάστηκαν τον Χριστό. Αυτό το γεγονός είδε και ο Κατώταρχος κάτω στο Σταυρό. Και τι είπε Σταύρο? Αληθώς Θεού Υιός. Αληθώς, αληθώς Θεού Υιός Ιεννούτος. Ρε παιδιά, δεν ξέρω να μας αξιώσει ο Θεός να έχουμε αυτά τα μάτια. Αυτά τα μάτια του Αγίου Διονυσίου του Ρουπαγίτη, του εκατοντάρχου και όλων εκείνων λέγεται ότι ένας από τους τυφλούς που του έδωσε το φως ο Χριστός, που τον είδε πάνω στο σταυρό νεκρό, είπε ότι αλήθεια εσύ είσαι το φως. Σε σταύρωσα το σταυρό επάνω, δεν θέλω να βλέπω το φως του ηλίου, γιατί έδεισε το φως που λέγεται Χριστός και εσύ το φως. Πάρε μου το φως, θέλω να είμαι τυφλός όπως και πρώτα. Πάρε μου το φως, θέλω να είμαι τυφλός όπως και πρώτα. Από ό,τι γνωρίζουμε, νομίζω, αν μπορεί να βοηθήσει ότι όποιος έχει στη μνήμη του το όνομα, όχι το γεγονός που θα πω, κάποιος στην τροφή της είπε ότι και οι λίθοι και κράξονται, ότι οι πέτρες θα βγάλουν φωνή. Και έβγαλαν φωνή επί του Σταυρού όταν ήταν ο Κύριος. Και μίλησαν οι πέτρες. Πώς είναι δυνατόν να βλέπει το Δημιουργό οι άψυχοι χτίσεις και να μην διαμαρτυρηθεί. Οι άψυχοι χτίσεις, όχι οι φύσεις των λογικών όντων που λέγονται άνθρωποι. Εδώ είναι αντίστροφη η διαφορά. Οι άψυχοι χτίσεις είναι νοήμων κτήσεις, γιατί σύεται για το Κύριο ως της Πάσχη και η λογική σε εισαγωγικά είναι μη νοήμων και αδιαφορή για το μεγάλο γεγονός της Σταυρώσεως, του Δημιουργού της κτήσεως. Σήμερα λέει κρεμάται επί ξύλου αυτός που δημιούργησε την πάσα κτήση, όλη την κτήση. Κοιτάξτε, κάτω από το σταυρό, γύρω από το σταυρό, υπάρχουν πρόσωπα. Πολλοί άλλοι αντιλαμβάνονται, άλλοι δεν αντιλαμβάνονται. Δεν μας προκαλεί φοβερή αίσθηση να βλέπουμε στο σταυρό σταυρωμένο να τρέχουν αίματα από τα χέρια, με αίματα και πόνος, όχι από τον Κύριο, από τον ιστό τα χέρια και ειδικά του ενός. Μου κάνει τεράστια εντύπωση ότι κάθομαι και σκέπτομαι και λέω, σταυρώθηκε ο Χριστός
Αυτός που δεν έχει ακούσει ποτέ κήρυγμα, ποτέ. Ουδέποτε. Ο νηστής. Να βλέπει μπροστά του ένα συγκακούργο, έτσι του το παρουσίασαν οι Εβραίοι, με τα ανώμων, ελογίστη. Ο διάβολος φρόντισε με επιμέλεια μεγάλη αυτού που ήταν στη μέση να μην φαίνεται ότι είναι ο δίκαιος Ιησούς ο Ναζωραίος, αλλά να φαίνεται ότι είναι όπως και άλλοι δύο κακούργος. Κακούργοι δύο, κακούργοι και ο Χριστός. Αλλά κοιτάξτε, ο ληστής, ο εκδεξιών, αντελήφθη ότι πρόκειται περί Θεού. Δεν μπορώ να το συλλάβω, δεν συλλαμβάνεται. Μια ζωή στις ληστείες και στους φόνους και τη στιγμή εκείνη πάνω στο σταυρό να αφήνει τη ζωή αυτή και να μπαίνει στο μυστήριο της θεότητας, να θεολογεί και του λέει «Είσαι βασιλιάς Θεός, στο βασίλειό σου πάρε με». Στο βασίλειό σου πάρε με. Σώσε με, του λέει. Τι είναι, χέρια βοηθείας. Ενώ ο άλλος που ήταν συνόμοιο αστολιστής, φαίνεται ότι του έλειπε η μεγάλη πρόθεση από μέσα, το μεγάλο θέλω, και έτσι είναι, τον έπαιζε τον Κύριο. Να θεολογεί, να θεολογεί ο Χριστός. Ούτε πανεπιστήμια, ούτε γράμματα, ούτε τούτο, ούτε εκείνο. Δεν είναι υπόθεση η θεολογία φίτησης στο πανεπιστήμιο. Σε καμιά περίπτωση. Είναι επαφή με το πρόσωπο του Κυρίου. Επαφή με το πρόσωπο του Κυρίου, αληθινή επαφή. Είναι προσδοκία, είναι αγάπη, είναι προθυμία, είναι γενναιότης. Τα έχει όλα αυτά μέσα. Πώς του κέρδισε αυτή την καρδιά. Ας είναι, τον έχει η Εκκλησία μας, μεταξύ των δικαίων τον έχει. Το ληστή. Λέει, σήμερα του ληστού, του ευνόμονος ληστού. Του έσερο, του ευνόμονος ληστού. Αυτό ένα. Ολογύρως δύο. Και άλλοι από κάτω που τον είδαν και μετανόησαν. Που βέβαια ο Ευαγγελιστέ αρκούται να μας σηματοδοτήσουν, να μας σημειώσουν δυνατά τα πρόσωπα αυτά που πήραν μέρος στη Σταύρωση. Ο Λυστής πήρε μέρος στη Σταύρωση. Ο Λογίνος πήρε μέρος στη Σταύρωση. Ο άλλος ήταν άθεος από εδώ, άθεος εν κόσμο, ο Άγιος Διονύσιος. Άλλο πράγμα και εκείνο, μεγάλο πράγμα γι' αυτό. Εξ αποστάσεως από Ιεροσόλυμα εδώ. Να φωνάζει ή Θεός Πάσχη το Παναπόλυτε. Και υπάρχει και το άλλο πρόσωπο που έφυγε πριν της ώρας. Πριν της ώρας. Ο δε παράνομος Ιούδας ουκ ιβουλήθη συνιέρ. Προσέξτε τις δύο λέξεις. Ουκ ιβουλήθη συνιέρ. Το ερμηνεύω, το καταλάβετε. Δε θέλησε μετά από όλα αυτά και μετά από την συναστρομή τον Κύριο που είχε, δεν θέλησε να βάλει μυαλό. Ουκί βουλήθη, δεν θέλησε. Συνένε να βάλει μυαλό. Άρα είναι θέμα θείας βούλησης. Βούληση του ανθρώπου. Αγαθής προαίρεσης. Είναι μεγάλο πράγμα η αγαθή προαίρεση. Πεςτε μου τι ώρα είναι, σας παρακαλώ. Παρατέταρτο. Πόσο? Παρατέταρτο. Παρατέταρτο. Όχι. Θα ήθελα, να τελειώσω κιόλας τώρα, να τονίσω αυτό που ζήσαμε προχτές. Να το κάκο χαρακτηρίσω. Τον οικουμενισμό. Μαζί σου.
είναι ο τελευταίος, λέγει, κατά τον Άγιο Αθανάσιο, σε εισαγωγικά, Άγιος Ιερέα και Κοινή Εκκλησία, του Μητριναίου, ο τελευταίος που σηματοδοτεί την έλευση του Αντιχρίστου. Αντίχριστο το όνομα του Οικουμενισμού. Αντίχριστο. Η Εκκλησία δεν είναι θεραπενίδα, δεν είναι δούλη αυτών που κυβερνάνε τον κόσμο. Είναι αρχόντισσα, είναι βασίλισσα. Έτσι δεν είδε ο Άγιος Ιωάννης, ο Ευαγγελιστής στην Αποκάλυψη, να αναδύει από τα ύδατα γεμάτη δόξα. Δεν είναι θεραπενίδα. Είναι και αιμόφυρτη η Εκκλησία. Μέσα στα αίματα, αφού ο αρχηγός της θυσίασε τη ζωή του για να φτιάξει την Εκκλησία του και είναι πάνω στα αίματά του στηριγμένη, αυτά είναι το θεμέλιο. Δεν υπάρχει άλλος δρόμος για να στέκει την Εκκλησία και δεν υπάρχει άλλος δρόμος για να πάει κανείς στον Παράδεισο παρά μόνο εν ώρα πειρασμού. Δηλαδή, έλα Κύριε, για σένα υπομένω. Για σένα, σε αγαπώ, έλα να με βοηθήσεις. Η αδυναμία, η οποιαδήποτε αδυναμία, ανθρώπινη, που βασισμένη στις ανθρώπινες δυνάμεις όντως είναι αδυναμία με κεφαλαία γράμματα, πάβει να είναι αδυναμία στα χέρια του Κυρίου Ιησού Χριστού. Γιατί όλοι αυτοί οι μάρτυρες που έχισαν το αίμα τους, μέχρι και σήμερα που χύνουν το αίμα τους, στο όνομα του Ιησού Χριστού, ενώπιον του οποίου παν γόνι κάμψη, επ' ουρανίων, επί γήων και καταχωνίων, γιατί είναι το όνομα, το υπερπάνω όνομα, όλοι αυτοί, χωρίς του Κυρίου την παρουσία, αλλά και το δικό του θέλω, δεν θα τολμούσαν να πούν «Κύριε, στο όνομά σου θυσιάζουμε τη ζωή μας». Μόνο με τη δική του βοήθεια γίνεται κάθε έργο αγαθό, τη δική του βοήθεια. Και όταν έχει σαν βάση αυτό που έδειξε ο Κύριος, χωρίς αυτό δεν γίνεται, κοροϊδευόμαστε, την ταπείνωση. Ταπεινώθηκε ο Θεός, κατάργησε τον εγωισμό. Ταπεινώσου και εσύ άνθρωπε, για να φύγει από πάνω σου και από τον εαυτό σου ο εγωισμός. Χωρίς αυτό δεν γίνεται απολύτως τίποτα. Η σταύρωση του Κυρίου πρέπει να είναι εδώ μέσα. Διάβαζα μια ομιλία στους Αγίους Πάντες σήμερα, το μεσημεράκι. Μου έκανε εντύπωση ο Ιωάννης Χρυσόστομος, που λέει, την έκανε την ομιλία και λέει, για να σηκώνεσαι νύχτα, σε μαθαίνουν οι μάρτυρες, ότι σήκω τη νύχτα για να κάνεις την προσευχή σου. Όταν λες δεν μπορώ να νηστέψω, νήστεψε, θα σου δώσει δύναμη ο Κύριος να δεις ότι κάνεις μια θυσία από τα υλικά αγαθά στο όνομα του Κυρίου Ιησού Χριστού. Σε γαστούκησε με το στόμα του άλλος, θα σου δώσει δύναμη να καταλάβεις την ώρα αυτή να μην μιλήσεις με τη δύναμή του και θα σε σκεπάσει και με τη χάρη του. Τα έργα, τα πνευματικά, όλα, εντελώς εξαιρεμένου, είναι βασισμένα πάνω στο Σταύρο. Γιατί προηγεί τη σταύρωση του εαυτού μας και ακολουθούν τα καλά έργα. Σταύρωση εσωτερική, πνευματική. Πώς το κάνω? Κύριε, λέει ο Δαβίδ, εγώ δια τους λόγους των χιλέων σου εφύλαξα οδούς σκληράς. Εγώ, λέει ο Δαβίδ στον Κύριο, εγώ δια τους λόγους, για τα λόγια που είπες εσύ ο ίδιος, το κήρυγμά σου, το Ευαγγέλιο σου, φύλαξα δρόμους σκληρούς.
Και είπα προηγουμένως, ύψωσε ο άλλος το αναστημά του και σε ταπείνωσε. Μη μιλάς καθόλου. Είναι αείδος σταύρωσης είναι αυτό. Ήρθες σε μια στιγμή να περάσεις μια θλίψη. Εσωτερικά ζήτα το Κύριο τη βοήθεια και πες ένα ευχαριστώ στον Κύριο. Γιατί και εκεί είναι ο Κύριος όπου υπάρχει αυτού του είδους σταύρωση. Ήρθε ο Κύριος στον κόσμο, υπέστη όλες τις ταπεινώσεις και ευτελισμούς για ένα και μόνο λόγο. Το λέει ξεκάθαρα, ολοκάθαρα ο Απόστολος Παύλος. Είναι τε σύγνεση αυτού ακολουθήσουμε. Λέει, ό,τι έκανε, το έκανε ο Κύριος για να ακολουθήσουμε τα δικά του αγνάρια. Τη δικιά του περπατησιά. Θα τελειώσω, δεν πειράζει, ο Κύριος να με λέει, να με συγχωρέσει. Κάποτε στο παρελθόν, η επενός Πάπα, λέοντος, σαν αυτό που μας έκανε την επίσκεψη, έκανε πρόταση αγάπης, όχι εν αληθεία, όπως είπαμε την άλλη φορά, ο Πάπας. Ένας ευφυής και εξαιρετικός κήρυκας Εκκλησίας, ιερωμένος, Κωνσταντίνος Καλλίνικος, ανέφερε το εξής ανέκδοτο, αλλά όμως έχει ουσία. Λέει, γέλασε το λιοντάρι και δεν μπορούσε να περπατήσει, να βρει την τροφή, θυράματα για να φάει, αφού πόδια δεν είχε, και στήθηκε μέσα στη σπηλιά του μέσα και καλούσε σε φιλία τα ζώα. Σε φιλία τα ζώα. Ερχόταν το ένα, έλα τώρα γέρασα, θέλω φιλία. Έμπαινε μέσα, μάμ το έκανε. Τελευταία η Αλεπού πήγαινε σκυφτεί και όταν έφτασε στη σπηλιά μπροστά σηκώνει την κεφαλιά πάνω. Έλα μέσα κύρα Μάρο, τώρα γέρασα, δεν μπορώ να περπατήσω, θέλω φίλους. Όχι, ο Λέων. Λέων ο Πάπας, προσέξτε, λιοντάρι μέσα στη σπηλιά. Η Αλεπού λέει, όχι, εγώ που ερχόμουν να κοίταγα κάτω, να δω τις περπατησιές, όλες μέσα μπαίνανε, καμία δεν είδα να βγαίνει έξω, λέει, δεν μπαίνω. Καταλάβατε τι σημαίνει αυτό? Δεν πιάνετε φιλία. Έτσι το λέγανε, Λέοντα το λέγανε τον Πάπα. Τελείωσε. Για να μην βρεθούμε στη θέση να σταυρώσουμε τον Κύριο, να ζητήσουμε τον Κύριο να μας δώσει φωτισμό και το έλεος του και υπομονή και ταπείνωση της ημέρας αυτής για όλη τη ζωή μας. Δεν ξέρουμε αν ζήσουμε και παραπέρα. Ώστε και τη σεπτή εβδομάδα την Αγία και Μεγάλη να τη ζήσουμε κοντά στον Κύριο, αλλά να ζήσουμε και την Ανάσταση μαζί με τον Κύριο, όχι εμείς, αλλά και ολόκληρη η Ελλάδα. Αμήν. Δεν πάω να πω τίποτα άλλο. Τελείωσα. Καλή Μεγάλη εβδομάδα, καλή Ανάσταση να έχουμε. Άγιος ο Θεός, Άγιος Κύριος, Άγιος Αβραάμ, προσελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος Κύριος, Άγιος Αβραάμ, προσελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος Κύριος, προσελέησον ημάς.
Πάτε και δεμόνι, ο Αγίος ο Αγίος, αγιαστείτε το όνομά σου, και θέλετε το βασιλείο σου, γεννηθεί το θέλημά σου, όπως εν ουρανό και επί της γης, πάνω το δαιμόνι, το αγιούσιο, δώσε την ίση σύνομη, γράφω σημεί τα οφειλήματα ημών, όσοι και εμείς αφήνουμε στο φιλέτη ημών, γεμίσε να είσαι εμάς και δαιμόνι, παραδείσαι εμάς από το πνευμό. Διευκόλου των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέγξου και σώσου μας. Αμήν. Αν αφήνουμε στην Πασαθήνα, μιλάμε στον Θεό, δεν υπάρχει άλλο έργο μεγαλύτερο. Για συμπαθήσετε, κύριε Κώστα. Να μας αξιώσετε. Δύο μαζί λαφρύ. Ένας μόνος του βαρύ.